Θέλουμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή παρουσία όλων εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο. Πήραμε την πρωτοβουλία να γίνει εδώ στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου μια εκδήλωση σε μια περίοδο που χρονικά η συγκυρία της δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη, μιας και οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανησυχία που είχαμε παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία να συζητήσουμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό και με ιδιαίτερη στόχευση τα νησιά του Αιγαίου. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα η σκέψη μας είναι να έχουμε παρεμβάσεις και από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και από την Βουλευτή του ΚΚΕ την Μαρία Τιτωνινάκα, αλλά να ανοίξουμε και μια ουσιαστική συζήτηση με φορείς και εκπροσώπους του εργατικού λαϊκού κινήματος στα νησιά και να απαθύνει η συζήτηση, να βγουν συμπεράσματα και πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η συζήτηση να φτάσει μέχρι τέλους να ανοίξει δηλαδή σε όλη την κλίμακα και να φωτιστούν πλευρές και ζητήματα που για μας έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα πολύ περισσότερο να απασχολήσουν τη συνείδηση όχι μόνο κάθε νησπίτη αλλά συνολικότερα κάθε εργαζόμενο. Γιατί σήμερα χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες που τα προηγούμενα χρόνια έχασαν τη ζωή τους, θεωρητικά θαλασσοπνίγηκαν μέσα από χίλιους κόπους και τεράστια έξοδα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, έχασαν αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να φτάσουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φωτιά του πολέμου και της φτώχειας, που η καπιταλιστική βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων γεννά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της, αποκοινούν με τους συμμάχους, τους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ ή και ξεχωριστά, αφού πρώτα βομβαρδίζουν, μετά διαμορφώνουν πολιτικές για το άσυλο που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και δίνουν την εργασιακή τους εκμετάλλευση. Οι σχεδιασμοί τους, που συνοδεύονται από διαβεβαιώσεις για ανάσχεση των ροών, πέραν τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις, τις αλλαγές ονομάτων υπουργείων και υπουργών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που ασφαλώς δεν είναι εκεί η ουσία, παρά τις αντιθέσεις που έχουν στην υλοποίησή τους, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί είναι στον αέρα, αφού δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν τα μεγάλα κύματα των προσφύγων και μεταναστών που ενισχύονται από τις εντυνόμενες πολεμικές αναμετρήσεις και εστίες. Σήμερα έτσι άνθρωποι όχι μόνο χάνουν τη ζωή τους, αλλά δεκάδες χιλιάδες στηβάζονται ακόμα σε σκηνές, μέσα στη χιονιά, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, χωρίς να καλύπτονται επαρκώς ούτε οι στοιχειώδεις ανάγκες τους, όπως η σύντηση, η υγιεινή, η θέρμανση, για να μην μιλήσουμε για επανενώσεις ή για τα ασυνόδευτα που στο όνομα του παραδειγματισμού για την αποτροπή των ροών, επί της ουσίας, και αυτά δεν λύνονται. Η πρόσφατη νέα πολύ νεκρή τραγωδία με πρόσφυγες και μετανάστες νοτιοδυτικά των Παξών είναι αποτέλεσμα του διπλού εγκλωβισμού που βιώνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τις συμπληγάδες αφενός της απαράδεκτης Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και αφετέρου του κανονισμού του Δουβλίνου. Το ΚΚΕ έγκαιρα υπογράμμισε αυτό που αποδείχθηκε στη συνέχεια, ότι δηλαδή η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας υπαγορεύτηκε από υπεριαλιστικά συμφέροντα που καμία σχέση δεν είχαν με τα συμφέροντα των προσφύγων και των λαών, γι' αυτό σήμερα οδηγούν και σε νέο μεγαλύτερο αδιέξοδο. Το δε Δουβλίνο, ο κανονισμός του Δουβλίνου, ακόμα κι αν πέθανε όπως προεξόφλησε πρόσφατα ο Δουβλίνος Κινάς, προφανώς ετοιμάζεται ακόμα χειρότερο προς αντικατάστασή του. Αφού η κριτική που του προσάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ανήκει σε άλλες εποχές που δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες ροές. Αν έκλεινε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Δουβλίνο τα σύνορα προς τις χώρες προορισμού, εγκλωβίζοντάς τους στη χώρα υποδομής από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα, μπορεί κανείς να σκεφτεί τι ετοιμάζουν με βάση τη σημερινή κατάσταση.
Ο μαζικός εκλοβισμός στα νησιά και μάλιστα σε άθλιες συνθήκες τύπου Μόριας, Σάμου, Χίου και αλλού, που προκλητικά ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει ως και κατόρθωμα σήμερα, αλλά και η σε εξέλιξη αντικατάστασή τους από κέντρα ή συμπλήρωσή τους από κέντρα φυλακές τύπου Αμυγδαλέζας από τη Νέα Δημοκρατία, είναι κυριολεκτικά η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Τα κυβερνητικά μέτρα σκοπεύουν να γεμίσουν τα 5 νησιά με τεράστια στρατόπεδα συγκέντρωσης, δηλαδή hot spot φυλακές με πάνω από 5.000 ανθρώπους το καθένα, πολύ μεγαλύτερα από τη σημερινή χωρητικότητά τους. Πρόκειται για μέτρα που με απάνθρωπο τρόπο μάταια προσπαθούν να διαχειριστούν το έσχος που δημιούργησε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα αντιδραστικά μέτρα καλλιεργούν και τροφοδοτούν το ρατσισμό και τις ξενοφοβικές αντιδράσεις, ενθαρρύνουν την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή, παίρνοντας υπόψη επίσης την εισαγγελική σήκηση στη δίκη της που συνιστά και την πρόκληση. Οι ρατσιστικές κραυγές και από επίσημα χείλη περιφερειαρχών, δημάρχων, περιεισβολέων πρέπει να απομονωθούν από τους νησιώτες και όλο το λαό. Εισβολής είναι οι κατά τα άλλα σύμμαχοι των ελληνικών κυβερνήσεων που βομβαρδίζουν λαούς σε άλλες χώρες και τα ακροδεξιά κηρύγματα επιχειρούν να τους βγάλουν λάδι. Οι φασιστικές ορδές κάνουν τον παλικαρά σε ανυπεράσπιστους, έχουν ανησυχίες για παραβιάσεις συνόρων από τα θύματα των πολέμων, αλλά όχι μόνο αφωνία και δεν τρέχει τίποτα, αλλά διπλοχαιρετούν κιόλας για τις αμερικανονατοικές βάσεις που σπαίνονται σε όλη τη χώρα, για ολόκληρους ξένους στρατούς και τα επιτελεία τους που εγκαθίστανται στη χώρα, δεσμεύουν λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές και βάζουν το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Στην ίδια γραμμή καλλιεργούν στο λαό το συμβιβασμό με τα ψίχουλα και γελιοποιούνται κυριολεκτικά όταν βαφτίζουν ως και χλειδί το συσίτιο, το επίδομα, το ξενώνα του μετανάστη, όταν κάνουν πως δεν βλέπουν την πραγματική χλειδί των βιομηχανών των εφοπλιστών που κατά τα άλλα τους λιβανίζουν νυχθημερών όντας τα πραγματικά αφεντικά τους. Το ΚΚΕ αντιπαλεύει τη δηλητηριώδη αντίληψη περί λαθρομετανάστευσης, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλων προσφύγων και καταδικάζει τη στοχευμένη επιχείρηση συρρήκνωση των δικαιωμάτων τους, όπως υπερασπίζεται και τα δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών. Και οι δύο είναι θύματα και δημιουργήματα του καπιταλιστικού συστήματος και των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν χαρίζει χρήμα. Δεν δίνει ποτέ κονδύλια λόγω συμπόνιας και το παραμικρό ευρώ αποτελεί επένδυση και υπηρετεί συγκεκριμένο σχεδιασμό. Αφού βομβαρδίσει, δεν αφήνει στη τύχη του το κρίσιμο γεωπολιτική σημασία ζήτημα πού θα κατευθυνθούν οι λαοί θύματά της που θα πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Δεν είναι για παράδειγμα κάποια ιδιορυθμία του Ερντογάν ή αποκλειστικότητά του το ότι εκβιάζει με τις προσφυγικές ροές χρησιμοποιώντας τες ως εργαλείο για να αποσπάσει ωφέλη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση απ' την ανάποδη χρηματοδοτεί για επενδύσεις στις χώρες προέλευσης των προσφύγων και μεταναστών και τις χώρες μετάβασης όπως η Τουρκία για να εγκαταλείψουν τις χώρες, για να μην εγκαταλείψουν τις χώρες αυτές. Έτσι, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά προβάδισμα στη διείσδυση των δικών της μονοπωλίων σε αυτές τις χώρες που προηγούμενα βομβάρδισε ή έστειλε στρατό ή πρωτοστάτησε για να αλλάξει μια μη αρεστή της κυβέρνηση. Χρησιμοποιεί επίσης τον εκβιασμό του χαρακτηρισμού μη ασφαλής χώρα και συνδιαλέγεται απευθείας με χώρες όπως η Σενεγάλη, η Νιγηρία, η Γουινέα, το Κονγκό, το Πακιστάν και άλλες στη Μέση Ανατολή, προκειμένου πιο ορμητικά να μπορεί να υπάρξει διείσδυση ευρωενωσιακών μονοπωλίων μέσω κονδυλίων αναπτυξιακής βοήθειας σε αυτές τις χώρες, ζητώντας ως αντίτιμο να πάρουν πίσω τους προσαπέλαση μετανάστες. Καθόλου τυχαία, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν μέσω σφοδρών αντιθέσεων και υπολογίζει να παρουσιάσει η επικείμενη γερμανική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, με βάση όσα δήλωσε και ο Επίτροπος Κοινάς πρόσφατα στην Αθήνα, έχει αφετηρία του ακριβώς αυτό. Το πώς δηλαδή παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθείας σε τρίτες χώρες πριν φτάσει στο έδαφος των χωρών κρατών μελών. Ως δεύτερο άξονα στο νέο σχέδιο προβάλλεται το ζήτημα των συνόρων.
γιατί τα σύνορα συνιστούν ζήτημα κλειδί στρατηγικής σημασίας και μαγνήτη σκληρών ανταγωνισμών. Με πρόσχημα το προσφυγικό βρίσκουν ευκαιρία και επιχειρούν να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους σε σύνορα υπεριαλιστικές δυνάμεις με ή χωρίς προκάλημα, πότε με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα σύνορα και στην ούγια τους έχουν την υπογραφή καπιταλιστικών κρατών, μυστικών υπηρεσιών και άλλων, πότε με κιανόκρανους, πότε με πολυεθνικά σώματα, στρατιωτικούς σχηματισμούς και βεβαίως και με τη νέα αναβαθμισμένη ευρωσυνοριοφυλακή ακτοφυλακή, την γνωστή Frontex, που θα αριθμεί αρχικά τουλάχιστον 10.000 άτομα. Συμπλήρωμα στην καταστολή και τη στρατιωτικοποίηση αποτελούν πολυπλόκαμες βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικού φακελώματος με ευρωνοσιακούς οργανισμούς επεξεργασίας τους, αλλά και ευρεία αξιοποίηση και φακέλωμα μέσω διαδικτύου και μέσω κοινωνικής δικτύωσης το λεγόμενο. Η αναβάθμιση όλων αυτών των μηχανισμών στο πλαίσιο της Σέγγεν αποτελεί τεκμήριο ένταση της καταστολής, κυριολεκτικά πεδίο δόξης λαμπρό για ανέβασμα της ταρίφας των δουλεμπόρων των κυκλωμάτων που εμπορεύονται τη μετάβαση των προσφύγων. Οι παραπάνω κατευθύνσεις δείχνουν ότι το κέντρο βάρους επιχειρείται να μετατοπιστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή επιδιώκεται να διαμορφωθεί ένας κυματοθράφστης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και μάλιστα εκτός εδάφους της, ενώ στη συνέχεια πρόσφυγες και μετανάστες θα έρχονται αντιμέτωποι με κοινές επιχειρήσεις ευρωσυνοριοφυλακής, στρατού και αστυνομίας. Ό,τι περιλαμβανόταν δηλαδή πάνω κάτω στην πρόταση του Όρμπαν για το λεγόμενο Σέγγεν νούμερο 2 ήδη από το 2016. Άλλωστε οι χώρες του Βίζεγκραντ, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, παρά την πολυπροβαλλόμενη αντίθεσή τους, έχουν στηρίξει και ψηφίσει όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ήταν τελικά όλες τους ομόφωνες για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Η τρίτη παράμετρος του ευρωνοσιακού σχεδίου μετατρέπει τις απελάσεις σε βασικό κανόνα. Οι αιτούντες άσυλο με ασφυκτικές προθεσμίες, ποινές και κυρώσεις, με τον περιορισμό των ενδικών μέσων, έρχονται αντιμέτωποι με συνοπτικές διαδικασίες ασύλου που βασίζονται στην προκλητική αλλίωση της ίδιας της έννοιας του πρόσφυγα. Με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά ο αριθμός όσων καταφέρουν τελικά να πάρουν άσυλο. Ήδη η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μαζικές απελάσεις και η όποια συζήτηση δεν είναι πια για κάποιον, για κάποιον διαμοιρασμό της φιλοξενίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά κυριολεκτικά τον διαμοιρασμό των αποφάσεων προς απέλαση των συγκεκριμένων προσφύγων και μεταναστών. Άλλωστε η κυβέρνηση ήδη και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εξαγγείλει 10.000 απελάσεις για φέτος. Ποιοι θα μείνουν λοιπόν στο τέλος, ποιοι θα γλιτώσουν? Οι ελάχιστοι που θα ξεπεράσουν όλα τα παραπάνω εμπόδια, καθώς και οι μετανάστες υψηλών βαλαντίων και υψηλών ή συγκεκριμένων προσόντων, με βάση τις απαιτήσεις των ευρωνοσιακών ομίλων να έχουν διαθέσιμο άφθονο και κατά παραγγελία δυναμικό. Τα κλειστά κέντρα κράτησης δηλαδή επίσης θα χρησιμοποιούνται για να γίνεται η διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες και γενικότερα η διαλογή του κεφαλαίου για το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται. Όσοι δεν είναι επιλέξιμοι από τα μονοπόλια θα απελάβνονται. Όποιος όμως αναζητά τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα με το προσφυγικό και μεταναστευτικό, πριν μπει στον κόπο να συζητήσει για αυτά τα σχέδια διαχείρισής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις, χρειάζεται καλύτερα να απαντήσει στο κέριο ερώτημα αν θα σταματήσουν ή θα αποκλιμακωθούν οι πόλεμοι. Τα σύννεφα στην καπιταλιστική οικονομία, η ανεμική ανάκαμψη σε βασικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία επιβράδυσης στην Κίνα χτυπούν καμπανάκι ότι τα λιγνάζοντα κεφάλαια δεν μπορούν να επενδυθούν με την επιθυμητή κερδοφορία για τα μονοπόλια. Οι δασμοί, παρά τους πρόσκαιρους συμβιβασμούς ΗΠΑ Κίνας, καλά κρατούν και κάθε ισχυρή καπιταλιστική δύναμη παίρνει μέτρα για να ανταποκριθεί στο σκληρό ανταγωνισμό
για να κερδίσει αυτή σε βάρος των ανταγωνιστών της την κούρσα σε μεγάλες λεωφόρους κερδοφορίας των αμέσως επόμενων χρόνων. Και τέτοιες λεωφόροι είναι τα ψηφιακά, είναι τα στρατηγική σημασίας δίκτυα 5G, η ρομποτική, το λεγόμενο πράσινο χρήμα για επενδύσεις, ο έλεγχος της ενέργειας και των τρόμων μεταφοράς της, η στρατιωτική βιομηχανία, οι μεταφορές και άλλα. Αν και μεγάλες είναι αυτές οι λεωφόροι, δεν χωρούν όλους. Και έτσι λοιπόν, κάποιοι ανταγωνιστές θα μείνουν πιο πίσω ή και εκτός κούρσας. Σε αυτό το περιβάλλον, στρατηγική σημασία συμφωνίες ανάμεσα σε κράτη μονοπόλια αμφισβητούνται από άλλους που έμειναν εκτός, ενώ αντίπαλοι σχεδιασμοί αναπτύσσονται την ίδια στιγμή ως απάντηση. Κάθε αστική τάξη, με βάση τα δικά της συμφέροντα, όπως αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών για παράδειγμα, που βεβαίως και εμπλέκονται, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο κύριος Πάιερ πρόσφατα, επιδιώκει κάθε δύναμη να επιβάλλει την ισχύ της, βομβαρδίζοντας λαούς με κάθε πρόσχημα, θέτοντας δικούς της όρους, μιλώντας για νησιά που γενικά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αν είναι μόνο νησιά, λέει, σαν την Κρήτη, αλλά και για διεκδικούμενες θαλάσσιες περιοχές στο χώρο που ορίζει το αυθαίρετο τουρκικό τουρκο-ολυμπικό σύμφωνο, που στις δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται κιόλας στην ουσία σημείο αναφοράς. Μεθοδεύουν λοιπόν μοιρασιά με τη δική τους επιδιαιτησία και τους ομίλους τους πρωταγωνιστές για τη συνδιαχείριση σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ. Στην πράξη επιβεβαιώθηκε η θέση του ΚΚΕ για λυκοσυμμαχίες και εκτέθηκαν όσοι τώρα κάνουν πως πέφτουν από τα σύννεφα, βλέποντας το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να νύπτουν τα σκύρας τους, διαπιστώνοντας τα καλά και συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ισχυρών κρατών μελών της, τον ανέξοδο χαρτοπόλεμο καταγγελιών προς την Τουρκία, ενώ στην πράξη κριτήριο της τάσης τους απέναντί της είναι το γεγονός ότι επιδιώκουν να την τραβήξουν από τη σύμπραξή της με τη Ρωσία. Η ίδια άλλωστε η αστική τάξη της Τουρκίας έχει και αυτή τις δικές της βλέψεις, διεκδικεί αναβαθμισμένο μερίδιο και αφού με βάση το δίκαιο της θάλασσας δεν ελέγχει τις περιοχές που υποφθαλμία, επιδιώκει να καθιερώσει επικίνδυνα τελεσμένα, γκριζάροντας ολόκληρες περιοχές σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ, συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, με βάση όχι τα δικαιώματα, αλλά τα συμφέροντα της στοχεύσης της στο πλαίσιο παραβίασης συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ελληνική αστική τάξη, που δεν είναι ασφαλώς κουτάβι, μέσω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αντάξια συνεχίζει τα έργα και οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ και πλειοδοτεί σε παροχή υποδομών αμερικανονατοϊκών στρατιωτικών βάσεων ανά τη χώρα και κάθε είδους διευκολύσεων. Σπέβδει δε να δηλώσει παρούσα με στρατεύματα στη Λιβύη, στη Σαουδική Αραβία, στον Περσικό κόλπο, με στόχο να αποσπάσει δικά της ωφέλη ως καλό παιδί των υπεραλιστών. Σε αυτό το ναρκοθετημένο περιβάλλον αναπόφευκτα τα ξύφη διασταυρώνονται και δεν μπορεί να αποκλειστεί θερμό επεισόδιο ή και πολεμική κλιμάκωση σε μια σειρά εστίες. Όποιος αμφιβάλλει, ας προσέξει καλύτερα τα στοιχεία των εξοπλισμών των καπιταλιστικών κρατών και ενώσεων για το επόμενο διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που εκτοξεύουν τους εξοπλισμούς τους στα 649 δις δολάρια, αυτό μεταφράζεται ότι αφιερώνουν σε όπλα και στρατό όσα οι επόμενες 8 χώρες μαζί στην παγκόσμια κατάταξη. Η ΔΕ Κίνα την τελευταία δεκαετία έχει αύξηση στο δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα κατά 83%. Η Ρωσία αυξάνει τη στρατιωτική της επιλογή και προετοιμασία σε χώρες του Μαλακού υπογάστριου της, στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, με και χωρίς το ΝΑΤΟ, προβλέπει όριο στρατιωτικών δαπανών όχι μόνο για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και για το όριο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενισχύει τη στρατιωτικοποίησή της, συστήνει προκλητικά ψευδεπίγραφους μηχανισμούς, όπως ο λεγόμενος μηχανισμός για την ειρήνη, συστηματοποιώντας δηλαδή στρατιωτικές αποστολές, ήδη έχει 16 που διατηρεί στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα έχει ήδη εγκρίνει 47 σχέδια νέων στρατιωτικών σχηματισμών τύπου PESCO, συγκροτεί μηχανισμό ελέγχου στρατιωτικών και εξοπλιστικών επιδόσεων των κρατών μελών,
ξοδεύει 5 δις μόνο για έρευνα στρατιωτικών εξοπλισμών και συγκροτεί το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Επίσης και άλλα καπιταλιστικά κράτη ενισχύονται με βάσεις, στρατιωτικές υποδομές και εξοπλισμούς όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ξέρετε, δεν άλλαξε το θέμα της εκδήλωσης, απλά στοχεύουμε και αναλύουμε τα αίτια που φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Ξαναθυμόμαστε όλους αυτούς που κροκοδίλια κλαίγονται για τις δροές, τον κατατρεγμό, τις απάνθρωπες συνθήκες που δεν τιμούν κανέναν, αλλά είναι αυτές οι δυνάμεις που βομβάρδισαν, διαμέλισαν Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία και ασφαλώς Λιβύη. Αυτοί που άνοιξαν την πληγή στη Λιβύη για τον έλεγχο της ενέργειας ήταν χθες στο Βερολίνο πίσω από εκκλήσεις για προσωρινή εκεχηρία και ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Μοίραζαν τη λία ακριβώς της επόμενης μέρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητά συμμετοχή και μερίδιο για τη συνέπεια και με το παραπάνω της ίδιας και όλων των προκατόχων της στην εκπλήρωση συμμαχικών υποχρεώσεων, όπως λέει. Αυτήν τη συνέπεια που έφερε το χάρβαλο των φυλάρχων στη Λιβύη, που τιλούζεται και ο ελληνικός λαός με τη μορφή του απαράδεκτου τουρκολιβικού συμφώνου και με τις αυταπάτες ότι ο κάθε Χαφτάρ που με άλλον τα βρίσκει το πρωί και με άλλον κλείνει συμφωνία το βράδυ μπορεί να υπερασπιστεί τάχα τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Προσφυγικό λοιπόν και μεταναστευτικό δεν τεμαχίζονται, δεν αποσπώνται από τα εμπεριλιστικά σχέδια τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων, το σύστημά τους που φέρνει τον πόλεμο, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Το ΚΚΕ με σειρά περιοδιών, πρωτοβουλειών, ερωτήσεων και παρεμβάσεων και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχει διαπιστώσει και αναδείξει τα επίγοντα και οξυμένα προβλήματα των εγκλωβισμένων στα ελληνικά νησιά, των προσφύγων και των μεταναστών, καθώς και την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους κατοίκους τους. Σημαντική πλευρά και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι η παρέμβαση του ΚΚΕ όχι μόνο με την παρακολούθηση των εξελίξεων και την έγκαιρη ενημέρωση του λαού, αλλά και με την προβολή των επικίνδυνων αποφάσεων που απεργάζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν το ΚΚΕ διεκδικεί να κλείσουν όλα τα hot spot, να μην δημιουργηθεί κανένα κέντρο φυλακή, να μεταφέρονται οι ετούντες άσυλους στην υπηρετική Ελλάδα σε δημόσιους ανοιχτούς αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας, να προχωρήσουν άμεσα οικογενειακές επανενώσεις, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για τους ασυνόδευτους, να επισπευθούν οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου, να εξασφαλιστεί δωρεάν και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόσβαση στην εκπαίδευση, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε πλήρως στελεχωμένες κρατικές υποδομές με την απορρόφηση και του προσωπικού που εργάζεται σε δομές των νησιών, χωρίς ανάμειξη ΜΚΟ και ιδιωτών. Και βεβαίως αποζημίωση για τους πληγέντες νησιώτες από όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το πλαίσιο ετοιμάτων του κόμματός μας ανταποκρίνεται στην κατεπίγουσα ανάγκη για ανακούφιση των προσφύγων και των μεταναστών αλλά και των τόπιων πληθυσμών που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές τις ροές. Το ΚΚΕ δεν μοιράζει απλά λόγια παρηγοριάς ή φιλανθρωπίας. Καλεί τα συνδικάτα, τις μαζικές οργανώσεις να εντάξουν στις γραμμές τους τους μετανάστες και τις μετανάστριες, να στηρίξουν τα αιτήματά τους και να παλέψουν όλοι μαζί. Να ενταθεί η επαγρύπνηση και ο αγώνας για να απομονωθούν οι φασίστες αλλά και να τιμωρηθούν για τα εγκλήματά τους. Εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη στους πρόσφυγες και μετανάστες, τους καλεί να παλέψουν όλοι μαζί για κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων. Για να δυναμώσει ο κοινός αγώνας κατά του υπεριαλιστικού πολέμου, ενάντια στα σχέδια για διαμελισμό κρατών, αλλαγές συνόρων, για να μην γίνει η χώρα μας ορμητήριο υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Γι' αυτό απαιτούμε να κλείσει εδώ και τώρα η βάση της Σούδας, να ξυλωθούν και οι άλλες υποδομές και οι αμερικανοανατολικές βάσεις. Σημειώνουμε ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, όπως υπογράμμισε η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, και στα πλαίσια αυτά συνεχίζουμε την πάλη μας για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, που είναι συνώνυμη με την εκμετάλλευση και τη φτώχεια, τον πόλεμο και την προσφυγιά, με αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε ένωση του κεφαλαίου. Για μια χώρα που με εργατική εξουσία θα μπορεί να θρέψει το λαό της,
Με γενναιοδορία και ανθρωπιά θα μπορεί να ανακουφίσει πρόσφυγες και μετανάστες, με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα δωρεάν νοσοκομεία που θα χρειάζεται προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και όχι βεβαίως να δρουν ανθρωποφαγικά, να διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, σε αυτούς με άμκα και χωρίς άμκα, σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε ντόπιους και δίθεν λαθρέους. Για τον κόσμο που κανένας δεν θα περισσεύει, τον ανθρώπινο κόσμο, τον σοσιαλισμό. Να είστε καλά.